Ξεκινάμε λοιπόν την εβδομάδα μας με μια εκδήλωση παρουσίαση ενός προγράμματος Εράσμους, στο επίπεδο ότι καταλάβουμε θα μπορούν να συμμετέχουν και μαθητές αλλά και εκπαιδευτικοί. Πείτε μας δύο λόγια για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Μάθαμε ότι και ένα σχολείο της Μεσσηνίας είναι μέσα σε αυτά. Τι θα γίνει και με τα υπόλοιπα? Καλημέρα σας. Πραγματικά βρισκόμαστε στην Τρίπολη, στην έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου και παρουσιάζουμε στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα ένα πρόγραμμα που υλοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου, που έχει να κάνει με την προσπάθεια να ενδυναμώσουμε τους μαθητές έτσι ώστε να δουν τα τοπικά προβλήματα και να εντάξουν την κοινωνική επιχειρηματικότητα στην καθημερινότητά τους. Θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο ότι δεν είναι το πρώτο ή το μοναδικό πρόγραμμα που υλοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Ήδη άλλα 4 προγράμματα υλοποιούνται ή έχουν ολοκληρωθεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, με τη συμμετοχή εκατοντάδων εκπαιδευτικών και μαθητών βεβαίως και σχολείων. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα λοιπόν λαμβάνουν μέρος φορείς, πανεπιστήμια και σχολεία από την Εστονία, την Ιταλία, την Κύπρο και την Ελλάδα. Και ο στόχος είναι όλα αυτά τα αποτελέσματα που θα βγουν να διαχειριστούν σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Θέλουμε τους μαθητές μας να τους έχουμε ενεργούς πολίτες, έτσι ώστε αύριο να κατακτήσουν τον κόσμο και την κοινωνία που θα πληθούν να ζήσουν και να υπηρετήσουν, και έχοντας υπόψη τους ότι είμαστε πολίτες της Ευρώπης. Ναι, μεν ζούμε στη μικρή μας κοινωνία, αλλά η κοινωνία μας πια είναι ανοιχτή. Είμαστε πολίτες της Ευρώπης, άρα αυτό πρέπει να το έχουμε πάντα στο μυαλό μας. Ποια είναι η πρώτη εικόνα που έχετε, εκπαιδευτική, είναι ανοιχτή στο να συμμετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα, και τι θα γίνει με τα σχολεία της περιφέρειας? Πότε θα ανοίξει το πρόγραμμα, πότε θα μπορούν να ενταχθούν? Προφανώς και είναι ανοιχτή. Ίσως ήταν παράληψη να πω ότι στην περιφέρεια Πελοποννήσου υλοποιούνται, θα έλεγα, εκατοντάδες προγράμματα Εράσμους. Πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει μια εξωστρέφεια από τα σχολεία, τους εκπαιδευτικούς μας, τις δομές διοίκησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου. Και το πρόγραμμα, όταν ολοκληρωθεί, μέσα περίπου του 2024, θα υπάρχει στην ιστοσελίδα του όλα τα βήματα. Στην ουσία, τι είναι? Προτείνεται ένα μάθημα με διαφορετικό τρόπο, έτσι ώστε τα παιδιά να αποκτήσουν, να έχουν σχέση με την κοινωνική καινοτομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Και ασφαλώς μπορεί να το χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε σχολείο. Ναι, ήταν μια παρουσίαση του προγράμματος Initiation του Erasmus Plus, ένα πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας 4 κρατών ευρωπαϊκών, Ελλάδας, Ιταλίας, Κύπρου και Εστονίας. Με κάθε τρόπο ενθαρρύνουμε τέτοιου είδους συνεργασίες. Πρώτον, διότι αναβαθμίζουν και τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά και βεβαίως διότι είναι προς την κατεύθυνση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, κάτι απαραίτητο και για την ευαισθητοποίηση των παιδιών μας, αλλά και την εισαγωγή τους στην αγορά εργασίας μετά το σχολείο και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η περιφέρεια στον τομέα αυτό κάνει ένα έργο το οποίο το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό, διότι η ενσωμάτωση στο Green Deal της Ευρωπαϊκής Ένωσης περνάει μέσα και από τη διαχείριση των απορριμμάτων. Όλοι βλέπουμε ότι μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια στην περιφέρεια Πελοποννήσου η διαχείριση των απορριμμάτων γίνεται με ένα εργοστάσιο το πιο σύγχρονο ίσως στην Ευρώπη, στην Αρκαδία και δύο άλλα που ολοκληρώνονται, αλλά και με δράσεις όπως έχουμε κάνει με την ηλεκτροκίνηση ή την μετατροπή των κτιρίων μας σε πράσινα κτίρια σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Επομένως, με κάθε τρόπο στηρίζουμε δράσεις κοινωνικής και πράσινης επιχειρηματικότητας. Συγχαίρουμε για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία και είμαστε εδώ για να στηρίξουμε οποιαδήποτε μελλοντική παρόμοια δράση. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο υλοποιεί η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου σε βάθος 2,5 χρόνων. Συνεργάζονται 4 χώρες, Ιταλία, Εστονία, Κύπρος και η Ελλάδα. Ένα πρόγραμμα το οποίο έχει να κάνει με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία, που πρέπει να καλλιεργηθεί στους μαθητές των σχολείων, έτσι ώστε αυτοί να μπορούν μέσω από την κοινότητά τους να δώσουν λύσεις σε προγράμματα και σε προβλήματα που έχουν σχέση με το περιβάλλον στις τοπικές κοινωνίες. Είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα που μέσα εκεί θα δουλέψουν τα σχολεία και θα κάνουν μια εικονική επιχείρηση, η οποία θα συνεργάζεται και με άλλες χώρες και με άλλους φορείς, έτσι ώστε να βγει ένα αποτέλεσμα. Αυτό το αποτέλεσμα είναι πιλωτικό και εφόσον αυτό τρέξει, μπορεί και να περάσει μέσα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των μαθητών, έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να έχουν δημιουργικότητα, καινοτομία και να μπορούν να έχουν όλες τις αρετές, τις επιχειρηματικές αρετές, έτσι ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία του τόπου τους. Είναι μια πολύ καλή δράση, στην οποία δεν είναι, όπως προείπα, έχει διάρκεια 2,5 χρόνια, αλλά δεν είναι και μοναδική, η οποία
υλοποιεί περιφερειακή εκπαίδευση. Πιστεύω ότι ως πολίτες της Ευρώπης θα πρέπει να συνεργαζόμαστε και στην εκπαίδευση εις όφελος και του περιβάλλοντος αλλά και γενικά των πολιτών. Τα σχολεία της Τρίπολης είναι έτοιμα να μπουν σε αυτή την πλατφόρμα και να συμμετέχουν στο πρόγραμμα? Υπάρχει ένα σχολείο από την περιφέρεια που είναι ένα λύκειο από την Καλαμάτα. Από τη στιγμή που θα γίνει η πλατφόρμα θα βγει και ένας οδηγός και ψηφιακό υλικό, θα εκπαιδευτούν οι εκπαιδευτικοί και μετά, εφόσον μπει στο πρόγραμμα, υπάρχει ένα πρόβλημα όσον αφορά να βρεθούν ώρες για να μπει και μια καινούργια δράση στα λύκια. Από ό,τι μας είπαν οι υπεύθυνοι, ότι θα προσπαθήσουν να βάλουν έστω και μια ώρα την εβδομάδα, έτσι ώστε να μπορούν τα σχολεία να μπουν σε αυτό το πρόγραμμα που έχει να κάνει σχέση με την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Να έχουν στρατηγικούς στόχους, να έχουν πλάνο, να έχουν συγκεκριμένους στόχους, να προσπαθούν να κάνουν πλαίσιο δράση για να τους πετύχουν, να έρχονται να μετρήσουν το αποτέλεσμα της δράσης τους και κυρίως να έρχονται να μετρήσουν με δείκτες τους οποίους μαθαίνουν και αφορούν την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία, όπως έχουν αναπτυχθεί. Είναι αρκετά προχωρημένο ακόμα και στον τρόπο με τον οποίο μετράμε το αποτέλεσμα. Πέρα από ένα δίκτυο αποδοτικότητας, ο οποίος θα μπορούσε να είναι πιο απλό. Επειδή δεν είναι μόνο οικονομικά τα κριτήρια, υπάρχει και αρκετή δουλειά στο πώς αποτιμάται η δουλειά που κάνουν τα παιδιά. Οι εκπαιδευτικοί μας το Μάιο θα πάνε να επιμορφωθούν στο Παλέρμο της Ιταλίας, έχουν 4 μέρες επιμόρφωση. Ουσιαστικά είναι 12 καθηγητές από τις 4 χώρες του προγράμματος, οι οποίοι θα εκπαιδευτούν προκειμένου να αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις για να μπορέσουν να διδάξουν το συγκεκριμένο αντικείμενο και φυσικά να είναι έτοιμοι στο να χρησιμοποιήσουν να είναι έτοιμοι για την πιλωτική εφαρμογή της πλατφόρμας που θα ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο. Ουσιαστικά ούτε λίγο ούτε πολύ, θα πρέπει να μπορούν να δουλέψουν την ψηφιακή πλατφόρμα, θα μπορούν να επικοινωνήσουν πάντα με αυτούς που φτιάξανε το υλικό ώστε να βρουν λύσεις για το πώς και τι μπορεί να συμβεί. Θα οικοδομήσουν και αυτοί ένα δίκτυο μεταξύ τους, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα ευρωπαϊκά προγράμματα αυτό που κερδίζεις είναι στην κυριολεξία αυτό το networking. Κερδίζεις πάρα πολύ το κομμάτι που γνωρίζεις ανθρώπους. Εγώ έχω υποφέρει προσπαθώντας να κάνω, αλλά μπορώ να πω ότι δεν βγαίνεις ποτέ ο ίδιος. Περιβαλλοντικά προβλήματα. Στο σχεδιασμό κάθε διδακτικής ενότητας καθορίσαμε τους στόχους από άποψη γνώσεων και δεξιοτήτων και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Έγινε μια επισκόπηση των διδακτικών ενωτήτων και διδακτικές δραστηριότητες. Εδώ το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Ιταλικό Ινστιτούτο που αναφέρθηκε πριν και η ΚΑΝΤΕΤ, που αναφέρθηκαν πριν οι φορείς, είχαν την ευθύνη για το παραδοτέον, ενώ όλοι οι φορείς συμμετείχαν με τα σχόλιά τους στην τελική διαμόρφωση. Ένα κομμάτι από αυτό που έχει παραχθεί όσον αφορά το πρόγραμμα σπουδών φαίνεται εδώ, δεν φαίνεται πολύ καλά, είναι αρκετά μικρό, έχουμε πάρει μόνο ένα μικρό κομμάτι. Όλο αυτό, όπως αναφέρθηκε και πριν, θα είναι διαθέσιμα μετά το τέλος του προγράμματος στο site που έχετε στο φάκελό σας και θα μπορείτε να τα κατεβάσετε μαζί με όλο το υπόλοιπο υλικό που θα παραχθεί στη διάρκεια του προγράμματος. Όλοι οι οδηγοί, η πλατφόρμα, η ψηφιακή πλατφόρμα, όλα αυτά θα είναι διαθέσιμα από το site του προγράμματος.